Τρέχει και δεν φτάνει το τμήμα πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρεθύμνου. Σε 30 σημεία το οδικό δίκτυο του Μητροπολιτικού Δήμου είναι προβληματικό, ενώ στους περιφερειακούς δρόμους το αγροτικό οδικό δίκτυο έχει καταστραφεί. Στο Σπύλι κατέρευσε ο δρόμος προς την Παναγία, στην Κοξαρέ το ποτάμι κοντεύει να πλημμυρίσει τον επαρχιακό δρόμο, στον Μιλοπόταμο έκλεισαν τα σχολεία σε Σίσες και Απλαδιανά, στο Αμάρι προστίθεται και το πρόβλημα στις τηλεπικοινωνίες, ενώ παντού υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο πλην ανογείων. Υπάρχουν πάρα πολλές κατολιστήσεις σε όλο το εύρος του Δήμου, σε 20-30 σημεία. Μια μεγάλη κατολίσθηση είναι στο Γενή, την έχουμε αποκαταστήσει. Τα μηχανήματα έχουν βγει σε όλες τις καθολιστήσεις και προσπαθούμε να κάνουμε παρέμβαση. Ασύλληπτες οι εικόνες στα Γουλεδιανά Ρεθύμνου. Ο καλυμμένος χύμαρος φούσκωσε, σπώντας τμήματα του δρόμου για να βρει διαφυγή το νερό, πλημμυρίζοντας σπίτια, επιχειρήσεις και υπόγεια με εξοπλισμό και τη φετινή σοδιά. Άνθρωποι αποκλεισμένοι στα σπίτια τους, εν αναμονή υποχώρησης των υδάτων και με τον φόβο του τι θα συμβεί σε μια δυνατή μπόρα. Είναι από κάτω ποτάμι και τον έχουμε κάνει δρόμο και με την πίεση του νερού εδώ κάπου ίσως είναι φραμμένο, ίσως δεν το χωράει το νερό, δεν μπορούμε να πούμε ακόμα. Και το πέταξε, έσπασε λοιπόν την πλάκα και το τσιμέντο και το πέταξε απάνω. Η μανία του ανέμου και των κυμάτων σφυροκοπά το λιμάνι και τον περιφερειακό δρόμο του Ρεθύμνου. Η θάλασσα πλημμυρίζει την περιοχή και γεμίζει με φερτά υλικά. Η πυροσβεστική υπηρεσία συνεχώς επεμβαίνει για άντληση υδάτων. 18 περιστατικά σε ένα 24ωρο, με πιο σημαντική τη διάσωση 80χρονου που κινδύνευε να παρασυρθεί με το αγροτικό του όχημα σε χύμαρο κάτω από τον ΒΟΑΚ στη γέφυρα Ζουρίδας. Δικαιολογημένα βέβαια μέσα στον πανικό του, αλλά. Εμείς εκεί μπορέσαμε και επεμβήκαμε σε 18 μόνο συμβάντα και τα φέραμε εις πέρας. Σώσαμε μια ζωή. Οι παλαιότεροι δεν μπορούν να θυμηθούν αντίστοιχες καταστάσεις, ούτε καν τότε που οι ποσότητες νερού ήταν τέτοιες, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί να εκενωθεί διαπαντός το χωριό Ατσιπάδες λόγω της κατακρύμνησής του. Αυτό το πράγμα είμαι τώρα 70 χρονών, δεν το θυμούμαι ποτέ. Να έχει γίνει δηλαδή αυτό το πράγμα. Κάνει μεγάλη ζημιά εδώ πέρα και τα αδερφή μου το σπίτι εδώ πέρα. Θα μπουν τα νερά πάλι στα σπίτια ακόμα περισσότερο. Δηλαδή πρέπει αύριο, αν δεν βρέχει, να λυθεί το πρόβλημα αύριο. Με μηχανήματα να δούμε τι έχει γίνει. Έχει φράξει το ποτάμι, τι ακριβώς έχει πάθει.